Διανύουμε ήδη την τρίτη μέρα διάσωσης και έχουν βγει ήδη 8 παιδάκια χθες και προχθές από 4 κάθε μέρα και απομένουν 4 παιδάκια και ο προπονητής τους. Η διαδικασία είναι η ίδια ακριβώς, δηλαδή 18 σπηλαιοδίτες, οι 13 μάλιστα είναι διαφόρων εθνικοτήτων, κυρίως Άγγλοι και Αμερικανοί και 5 Ταϊλανδοί. 18 σπηλαιοδίτες έχουν μια ολόκληρη ανθρωποαλυσίδα και ανά δύο διασώστες σπηλαιοδίτες δένουν ένα από τα παιδάκια ανάμεσά τους. Κρατάνε και τις μπουκάλες οξυγόνου του για να μην ταλαιπωρείται καθόλου. Και μάλιστα από ό,τι διάβαζα και χτες από κάποιον που συμμετέχει, τους δίνουν στα παιδάκια πριν ξεκινήσουν και κάποια δόση ισχυρού αγχολητικού φαρμάκου ακριβώς για να μην στα επικίνδυνα σημεία, δηλαδή εκεί που είναι τα συμφόνια, τα στενά συμφόνια, να μην κάνει κάποια βεβαιασμένη κίνηση από πανικό και λοιπά και με τραγικά αποτελέσματα. Πάντως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί έμπειροι δίτες, σπηλαιοδίτες και από τη Μεγάλη Βρετανία και από την Αυστραλία που παίρνει έτσι μια παγκόσμια διάσταση αυτή η επιχείρηση διάσωσης. Σε αυτή την περίπτωση το κρισιμότερο σημείο ποιο είναι? Το κρισιμότερο σημείο είναι 1700 μέτρα κατάδυσης σε σύνολο 4 χιλιόμετρων αποστάσεως από την είσοδο που βρίσκονται τα παιδιά. Τα κρισιμότερα σημεία είναι 3 με 4, όπου η διάμετρος της πλημμυρισμένης στοάς είναι γύρω στα 40 εκατοστά, όπου ακόμα και οι διασώστες βγάζουν τις μπουκάλες από την πλάτη τους και τις προωθούν με τα χέρια. Συν την μηδενική ορατότητα που υπάρχει λόγω της λάσπης που σηκώνεται μονίμως στα συμφόνια αυτά, δηλαδή το περιβάλλον είναι εντελώς εχθρικό, ας το πούμε. Και ναι, μεν οι σπηλαιοδιασώστες είναι οι καλύτεροι σπηλαιοδίτες στον κόσμο στην κυριολεξία, αλλά τα παιδάκια είναι όχι μόνο εντελώς άπειρα, αλλά έχουν και πλήρη άγνοια του κινδύνου, των γεγονότων κλπ. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται όλος ο φόβος να κάνουν κάποια κίνηση που δεν πρέπει, κάποια βεβαιασμένη ενέργεια από τον πανικό τους, από οτιδήποτε. Και ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε αυτή την τελευταία φάση της επιχείρησης ποιος είναι? Είναι η βροχή που φοβούνται μήπως ανέβει στάθμη των νερών? Βέβαια είναι και η βροχή, αν κατά τη διάρκεια της απόσυρσης, ας το πούμε, και των τελευταίων παιδιών έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις στο εξωτερικό του σπηλαίου, επειδή αυτό λειτουργεί σαν καταβόθρα. Μαζεύει δηλαδή τα νερά μιας ευρύτερης περιοχής και τα αποστραγγίζει στον υδροφόρο ορίζοντα. Αν λοιπόν γίνουν ισχυρές βροχοπτώσεις, παρόλη τη συνεχή άντληση των υδάτων που συνεχίζεται επί 24 ώρου βάσεως, υπάρχει φόβος να ανέβει πάλι η στάθμη του νερού και να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα συμφώνια με ό,τι σημαίνει αυτό. Μάλιστα. Κύριε Λούδας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ.